Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, κύριε Τζαπάζη. Τι κάνετε? Έστω και νοερά, σας καλωσορίζω στη Χαλκιδική. Εσείς μένετε Χαλκιδική? Μένω αρκετό διάστημα του χρόνου στη Χαλκιδική. Σας ζηλεύουμε. Αυτή τη στιγμή είναι μια περίεργη κατάσταση, όπως είπατε. Είναι περίεργη η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πιο πρόσφατο, που φαντάζομαι ενημερωθήκατε. Πριν από μία ώρα, πριν από περίπου μία ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε και επίσημα κάτι που περιμέναμε, ότι θα ανοίξουν οι οργανωμένες παραλίες αυτό το Σάββατο λόγω του καύσωνα που έρχεται. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε στη Χαλκιδική, γιατί πρέπει να αλλάξουμε νομό. Αυτό πάλι. Μόνο από Δευτέρα μπορούμε να έρθουμε. Πείτε μας λίγο, σε τι κατάσταση βρίσκεστε, βρίσκονται μάλλον, ας ξεκινήσουμε από τα Beach Bar που είναι τώρα στην επικαιρότητα. Ωραία, γιατί λοιπόν. Και αυτό το Σαββατοκύριακο να μην έρθουμε, καταλαβαίνετε ότι από το επόμενο θα έρθουν πολλοί Θεσσαλονικείς που θα μπορούν να μετακινηθούμε ελεύθερα. Σωστά. Καταρχάς λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όντως πριν μια ώρα ο κύριος Χαρδαλιάς έκανε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με, με το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται το ταυτόχρονο άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως σου αναφέρετε, των beach bars. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για οργανωμένες παραλίες, οι οποίες βρίσκονται ως επιτοπλίστων στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής, όπου είναι εκμισθώσεις ομπρέλας ξαπλώστρας με το λεγόμενο εισιτήριο, όπου μπορεί να πάει κόσμος με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτή τη διαφορά την είχε επισημάνει η συνάδελφος, η Ντόνια Ικανιτσάκη, ότι στη Βόρεια Ελλάδα, και αυτό κύριε Τσούφη, επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα beach bar της Χαλκιδικής είναι μόνα τους. Δηλαδή, σωστά, εμείς λειτουργούμε διαφορετικά, γιατί και στα νησιά λειτουργούν διαφορετικά που έχω πάει. Σωστά, σωστά. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία στη Χαλκιδική, ναι, με ιδιαίτερες προδιαγραφές. Και παροχές και υπηρεσίες. Σωστά. Οπότε αυτή τη στιγμή αρχικά δεν μιλάμε για άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων με τη λογική την οποία γνωρίζουμε της Χαλκιδικής αυτή την εβδομάδα. Πάμε λοιπόν με τα δεδομένα ότι ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες στην περιφέρεια Αττικής και όχι στη Βόρεια Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να κάνει το μπάνιο, γιατί όπως είπατε αναμένεται καύσωνα. Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορούν να προσαρμοστούν τα beach bar σε αυτές τις συνθήκες? Δηλαδή, μπορούμε να πηγαίνουμε από το bar να παίρνουμε, ας πούμε, τον καφέ μας, τα ποτά απαγορεύονται? Δεν μπορεί δηλαδή να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη για όσο καιρό πάει ένα beach bar? Είναι δύο οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ένας είναι οι θέματα αδειοδότησης, γιατί είναι διαφορετικού τύπου οι αδειοδοτήσεις που υπάρχουν. Έχει να κάνει με την άδεια, μάλιστα. Σωστά. Και το άλλο έχει να κάνει με το θέμα που προαναφέρατε, ότι δεν έχει γίνει και η άρση εκτός νομού για λόγους ψυχαγωγίας, ναι, παρά μόνο για λόγους εργασίας, κάτι το οποίο αναμένεται 18 Μαΐου και μετά. Και εμείς με ορίζοντα αυτό λοιπόν στη Χαλκιδική, με το ορίζοντα λοιπόν της κανονικότητας, γιατί και πριν τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά προηγήθηκαν κάποιες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, οι οποίες θεωρώ ότι αξίζει να σταθούμε. Της Κομισιόν, ναι, βεβαίως, και εγώ το έχω σημειωμένο να το πούμε, ναι. Όπου αυτό μας δείχνει μια νότα αισιοδοξίας και για τη Χαλκιδική και γενικότερα για την Ελλάδα, γιατί εδώ θα ήθελα να πούμε καταρχάς ότι διαχειριστήκαμε την κατάσταση της υγειονομικής κρίσης με πάρα πολύ μεγάλο ζήλο ο καθένας από την μεριά του, ο καθένας από το μετερίζι του. Πειθαρχήσαμε, ζοριστήκαμε. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν επιχειρηματικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε πώς μπορούμε να υποδεχθούμε όσους τουρίστες καταφέρουν φέτος να επισκεφτούν τη Χαλκιδική, την Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξαργυρώσουμε από φέτος, με ορίζοντα του χρόνου, την καλή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χτίζει τον brand της, έτσι, και ο κόσμος συνεισφέρει και συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Εξάλλου θεωρώ ότι ούτως ή άλλως έχουν γραφτεί πάρα πολλά δημοσιεύματα στον ξένο τύπο ότι όποιος Ευρωπαίος αποφασίσει να πάει εκτός της χώρας του διακοπές θα έρθει στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες γίνονται μελέτες και ειδικές έρευνες, οι οποίες γίνονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ακριβώς όπως προαναφέρατε, λόγω της καλής υγειονομικής διαχείρισης που έχει της πανδημίας, ναι, θα είναι πρώτος προορισμός
τις προτιμήσεις τους. Πάντως η Χαλκιδική στην παλιά μας κανονικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βιώνουμε την κανονικότητά μας, απλώς είμαστε στη δεύτερη φάση καταπολέμησης του κορονοϊού. Στην προ-κορονοϊού εποχή λοιπόν, η καλοκαιρινή περίοδος θα είχε αρχίσει ήδη στη Χαλκιδική, σωστά? Αρχίζεται κάπου αρχές Μαΐου με Απρίλιο, γιατί ξέρουμε ότι έρχονται και πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες που έρχονται και αυτούς τους μήνες, όχι μόνο Ιούλιο-Αύγουστο που ερχόμαστε εμείς. Πολύ σωστά. Υπάρχει λοιπόν στη Χαλκιδική τουριστική δραστηριότητα από το μήνα Μάρτιο. Υπάρχουν λοιπόν ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν το μήνα Μάρτιο. Αυτή η τουριστική δραστηριότητα όσο περνάνε οι μήνες αυξάνεται. Απρίλιο με Μάιο είναι μια σεζόν η οποία δουλεύουν τουριστικά καταλήμματα μικρά, μεσαίου και μεγάλου τύπου, αλλά και νοικιαζόμενα δωμάτια. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις του νομού Χαλκιδικής. Και ταυτόχρονα έρχονται και επισκέπτονται τα καταστήματα στην καθολική λειτουργία τους τουρίστες, οι οποίοι υπό οι προηγούμενες συνθήκες θα ήταν εδώ πέρα. Εν έτη τώρα 2020, πώς είναι η κατάσταση στις 13 Μαΐου που είμαστε σήμερα? 13 Μαΐου αυτή τη στιγμή που είμαστε, και λόγω του ότι έχει προηγηθεί και το lockdown το σχεδόν δύο μήνες, η Χαλκιδική βρισκόταν σε μια διαδικασία κατασκευαστικών εργασιών, ανακαινήσεων, εργοταξιακή κατάσταση θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω καλύτερα. Ήταν σε μια πυρετόδη εργοταξιακή κατάσταση, όλοι κάνανε προετοιμασίες γιατί αναμενόταν να είναι μια χρονιά ρεκόρ, ναι, τόσο για τον τουρισμό της Χαλκιδικής αλλά και για τον ελλαδικό τουρισμό. Για την Ελλάδα, ναι, έτσι είναι. Ναι. Τουρισμό. Οι προκρατήσεις πηγαίνανε θεαματικά καλά. Τα μηνύματα ήταν πολύ, πολύ θετικά και αισιόδοξα. Παρ' όλα αυτά, μας βγήκε η πανδημία και όλα αυτά πατήσαν, όπως είπατε και προηγουμένως, μία παύση. Πράγμα το οποίο αναιρέθηκε μετά τις διακοπές του Πάσχα, όπου και έχει ξαναρχίσει η δραστηριότητα. Παίρνει κόσμος. Ναι. Οι επιχειρηματίες στη Χαλκιδική είναι στη διαδικασία να υποδεχθούν τόσο τους Έλληνες, τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αγαπούν, στηρίζουν και πολλό δε μάλλον φέτος θα ξαναεπισκεφθούν και θα ξαναεπισκεφθούν τη Χαλκιδική, καθώς επίσης και όσους τουρίστες καταφέρουν είτε από τα Βαλκάνια είτε από την Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό χώρο, να επισκεφτούν τη Χαλκιδική και την πατρίδα μας. Ακυρώσεις, επειδή ξέρω ότι στο επιμελητήριο της Χαλκιδικής είστε όλοι επαγγελματίες της περιοχής. Στα ξενοδοχεία υπάρχουν πολλές ακυρώσεις, δηλαδή φαντάζομαι, εντάξει, ότι ακυρώθηκαν λόγω lockdown που ήταν παγκόσμιο το lockdown για το διάστημα, ας πούμε, Απριλίου, έτσι. Από εδώ και πέρα παίρνουν τηλέφωνο, ακυρώνουν κάποιοι, εντάξει, που είχαν κλείσει, ας πούμε, για τον Ιούνιο? Γενικά υπάρχει λοιπόν μια, και κάτι το οποίο παρατηρείται, είναι αισιόδοξο το μήνυμα αυτό, ότι αν εξαιρέσετε τη διάρκεια των περιορισμών, αφενός του lockdown και αφετέρου των ταξιδιωτικών περιορισμών που ισχύουν αυτή τη στιγμή τόσο στην Ελλάδα όσο και επίσης και σε άλλες χώρες, όπου έχει το δικαίωμα ο πελάτης να κάνει ακύρωση της κράτησής τους, γενικότερα για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής λίγες ακυρώσεις και δεν είναι δραματικά τα πράγματα. Ωραία. Δεδομένο που βέβαια, το οποίο είναι να εξετάσουμε και να δούμε στην πορεία, είναι ποιες χώρες θα πετάξουν αεροπλάνα, ποιες χώρες θα ανοίξουν τα σύνορα 100%, ποιες θα είναι οι υγειονομικές προϋποθέσεις για να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα και όλη αυτή η διαδικασία που πρέπει να γίνει, να γίνει η καθημερινότητά μας από το τούρο και το εξής. Πάντως η Κομισιόν είπε ότι στα αεροπλάνα θα είναι full όλες οι θέσεις, απλώς πρέπει να φοράμε μάσκα. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Το άκουσα σήμερα. Θεωρώ θετικά οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να μπούμε δυναμικά. Ναι. Πρέπει με σύνεση βέβαια. Υγειονομική διαχείριση πάνω και πρώτα απ' όλα. Δεν θέλουμε να γίνουν ούτε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, ούτε τα τουριστικά καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικές. Πρέπει να είμαστε όλοι 100% βέβαιοι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξαργυρώσουμε τη σωστή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Mm-hmm. Τα καταλήμματα όπως και τα κέντρα εστίασης, όπως δηλαδή τα εστιατόρια, τα μπαράκια, τα beach bar, θα πρέπει φέτος να λειτουργήσουν σε νέες συνθήκες. Αυτό είναι εφικτό?
Δηλαδή, σίγουρα θα έχετε πρόβλημα, επειδή έχουμε έρθει στη Χαλκιδική, για να λέμε τώρα, επειδή εδώ τα λέμε και όλα λίγο και του στραβού το δίκιο, σε κάποια εστιατόρια είχαν τόσο μικρό χώρο που το ένα τραπέζι ήταν πάνω στο άλλο. Τώρα έτσι πως θα είναι τα μέτρα, θα έχει μόνο ένα τραπέζι. Στα beach bar επίσης, που εγώ προσωπικά αγαπώ πολύ και τα επισκέπτομαι, για να τα λέμε όλα, η μία ξαπλώστρα ήταν σχεδόν, δηλαδή δεν μπορούσες να κατέβεις από την ξαπλώστρα για να πας στην παραλία. Αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες σήμερα. Κοιτάξτε, ανοίγεται τώρα μια συζήτηση η οποία είναι όντως πολύ σημαντική. Επίσης και για τις τουαλέτες, επειδή θα υπάρχουν κανόνες, δηλαδή πώς θα γίνουν αυτά. Ανοίγεται μια συζήτηση πολύ σημαντική για τον κλάδο. Είναι συζήτηση βιωσιμότητας, αν θέλετε, συνολικά για τον κλάδο της εστίασης. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω με πλήρη ακρίβεια για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τις επίσημες ανακοινώσεις που θα πρέπει και αναμένουμε να γίνουν από τους αρμόδιους υπουργούς. Φαντάζομαι ότι έχετε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί εγώ ξέρω ότι κάνουν συνέχεια τηλεδιασκέψεις με περιοχές για το πώς θα λειτουργήσουν και φαντάζομαι ότι και η Χαλκιδική είναι από τα hot σημεία τα τουριστικά. Φυσικά. Οπότε φυσικά. Έχετε επαφή. Ωραία. Φυσικά και υπάρχει η διάθεση να μπορέσουν με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία έχουν τη σύμφωνη γνώμη των λοιμοξιολόγων καθώς επίσης και την αγαστή συνεργασία των αρμόδιων φορέων και των επιχειρήσεων να βρεθεί μια χρυσή τομή της ορθής και της σωστής λειτουργίας. Αν θέλετε να σας πω το σημαντικότερο στην όλη υπόθεση είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να σώσουμε, να ανοίξουμε και να μην βάλουμε μια παύλα στο έτος. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Σίγουρα υπήρχε προτέρως και τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση της πολυκοσμίας, της διαχείρισης, ξέρετε, με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι στη Χαλκιδική και όχι μόνο. Η Χαλκιδική δηλαδή είναι ένα παράδειγμα. Λόγω του όγκου των επισκεπτών. Φέτος θα έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι ο όγκος ο συγκεκριμένος δεν θα είναι στο βαθμό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της σημερινής κατάστασης, καθώς επίσης και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυστηρά όλους εκείνους τους απαραίτητους νόμους θέσει το κράτος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους πολίτες και να βγουν οι επιχειρήσεις όσο το δυνατόν λιγότερο χαμένες, γιατί δεν μιλάμε για να βγει κάποια επιχείρηση κερδισμένη. Καλά, δεν μπορεί, ούτως ή άλλως. Και για τους επαγγελματίες, για να το διαχωρίσουμε, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και καλοί και κακοί, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Σε όλους τους κλάδους. Για τους δημοσιογράφους να δείτε τι λένε. Δηλαδή, σε όλους τους κλάδους. Το ίδιο συμβαίνει και στην εστίαση και παντού. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά. Πρώτα απ' όλα έχετε χάσει ήδη 4 μήνες. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, πού να βγει αυτό. Και φαντάζομαι θα χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό. Είδαμε τι λέει σήμερα η Κομισιόν. Αποστάσεις σε πισίνες, στα δωμάτια ενοικίασης. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υγιεινή φροντίδα. Δηλαδή, τουαλέτες, όλα αυτά. Και φυσικά θα μπείτε και σε ένα έξοδο, δεν ξέρω εσείς με τι ασχολείστε, αλλά οι εστιατόρες και οι ιδιοκτήτες των beach bar θα μπουν plexiglass. Αυτό το με τα plexiglass θεωρώ ότι έχει δομικά προβλήματα στην εφαρμογή του. Αυτή ήταν η απορία μου, πώς θα μπουν εδώ στον αέρα και κάποιες ομπρέλες τις παίρνει ο αέρας. Πώς θα μπουν αυτά τα plexiglass και νόμιζα ότι θα μου τη λύσετε την απορία, λέω σίγουρα θα έχουν μπει κάποια plexiglass, δεν μπήκαν ακόμα Όχι, στη Χαλκιδική μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα plexiglass. Το θέμα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν θέματα στατικής επάρκειας, τα οποία εγείρουν και θέματα αστικής ευθύνης, καθώς μιλάμε για κατασκευές οι οποίες δεν έχουν τη στατικότητα αυτή, ούτως ώστε να μπορέσουν να κρατάνε σε ασφάλεια τους λουόμενους ή τους παρευρισκόμενους σε ένα εστιατόριο. Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε το σκόπελο το plexiglass, ότι θα πάμε σε λύσεις κοινωνικών αποστάσεων. Σωστό. Σε ένα επίπεδο. Θα κοιτάξουμε να επιμηκύνουμε την διαχείριση των κρατήσεων και των εισερχόμενων σε ένα μαγαζί με αυστηρή σειρά, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν όσο δυνατόν
μικρότερο κίνδυνο και με, μεγαλύτερη, με τη μεγαλύτερη δυνατή παροχή προς τους πελάτες τους. Φαντάζομαι ότι η επικοινωνία και οι επαφές που έχετε με τους αρμόδιους σίγουρα θα έχετε συζητήσει το να πάρουν αυτά τα καταστήματα, εστιατόρια και γενικά επιπλέον χώρους. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που γίνεται και εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θερμαϊκού που είναι η Περαία που άκουσα ότι συζητείτε. Φαντάζομαι ότι συζητάτε κι εσείς κάτι τέτοιο στη Χαλκιδική με τους αρμόδιους δημάρχους προκειμένου να δοθεί μόνο για φέτος το καλοκαίρι επιπλέον χώρος χωρίς επιπλέον κόστος. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη στην Ελλάδα μετά από κάποιες οδηγίες τις οποίες έχουν έρθει στην δημοσιότητα από ανακοινώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, σχετικά με τους λεγόμενους κοινόχρηστους χώρους, την εκμίσθωση αυτών, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνει μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη κατανομή των τραπεζοκαθισμάτων ή των ομπρέλων και των. Ναι, και τη ξαπλώστρα και όλα. Για τα beach bars. Ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια λιγότερη χασούρα με τόσο δυνατόν διαχειρίσιμο από την επιχείρηση κόστος. Ναι. Να ρωτήσω, με τις τιμές τι προβλέπετε να γίνεται? Θα έχουμε μείωση των τιμών, κύριε Τσούφη, ή αύξηση? Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι καθαρά επιχειρηματική. Ναι, επιχειρηματικό. Την αίσθησή σας. Και εγώ είμαι λίγο μπερδεμένη, γιατί σε ένα σερφάρισμα στα social και στο διαδίκτυο είδα ξενοδοχιάρες τώρα, όχι στη Χαλκιδική όμως, σε νησιά, να κάνουν κάτι προσφορές με 50 ευρώ το δωμάτιο. Και λέω, προφανώς δεν υπάρχει ζήτηση, υπάρχει αυτή ακόμη η παγωμάρα. Αυτό βέβαια πριν 10 μέρες. Απ' την άλλη όμως, επειδή όλοι οι Ευρωπαίοι λένε τι θα κάνει η Ελλάδα, περιμένουν την Ελλάδα πότε θα ανοίξει τα σύνορα για να αρχίσουν να κάνουν κρατήσεις. Και δεν ξέρω, λέω, τελικά θα αυξηθούν οι τιμές ή θα μειωθούν? Κοιτάξτε, όπως σας προείπα, είναι ένα θέμα επιχειρηματικής απόφασης της κάθε επιχείρησης και του κάθε επιχειρηματία. Θεωρώ ότι οι χαλκιδικιώτες επιχειρηματίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσαρμοστούν, προσαρμόζονται στις καταστάσεις. Έχουμε δεινοπαθήσει για να φτιάξουμε ένα προϊόν θελκτικό στο εξωτερικό και να μπορέσουμε να χτίσουμε το brand της Χαλκιδικής με πολύ μεγάλο κόπο τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ, λοιπόν, έχει αποδώσει όμως. Έχει αποδώσει και γι' αυτό μας φέρνει σε μια θέση την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε και την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή, τι βρήκε όλο τον κόσμο, ήταν κάτι απρόσμενο, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανένας και ήταν παγκόσμιο. Ήταν παγκόσμιο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, προσπαθούμε. Με όσα εφόδια μπορεί ο καθένας και από τη μεριά του, βάζοντας πλάτη να κρατήσει την επιχείρηση ζωντανή, να κρατήσει τους εργαζομένους του, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, τόσο στη Χαλκιδική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε, λοιπόν, να μπορέσουμε. Μιλάμε για τα εποχιακά επαγγέλματα, έτσι, δηλαδή για τα παιδιά που δουλεύουν σερβιτόροι, που δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, έτσι δεν είναι, τους πολιτές. Είναι κάποιες χιλιάδες και ήδη έχουν χάσει πόσους μήνες οι άνθρωποι, γιατί θα ξεκινούσαν από το Μάρτιο, τέλος Μαρτίου, ας πούμε, συνήθως μαζεύονται. Έτσι ακριβώς, καθώς επίσης είναι και όλα τα παρεμφερή επαγγέλματα τα οποία συνδέονται αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή η οικονομία μας σε τοπικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τουριστικό προϊόν. Ναι, γιατί είστε υπάρχουν προμηθευτές, επιχειρήσεις οι οποίοι εργάζονται κατά κόρον όσον αφορά τον τουρισμό και όπως καταλαβαίνετε είναι αλυσίδα. Φοβάστε ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν φέτος το καλοκαίρι? Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και κίνδυνος ότι κάποιοι δεν θα ανοίξουν, ναι. Υπάρχει δηλαδή, αλλά θέλουν οι άνθρωποι για να πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα φιλολογικό επίπεδο οι περισσότεροι, να γνωρίζουν τα τελικά μέτρα, το χρονοδιάγραμμα, τις προϋποθέσεις και το τι γίνεται, τι δεν γίνεται με τα αεροπλάνα. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και τη γενικότερη εισδοχή των τουριστών στη χώρα. Στη Χαλκιδική από πού έρχονται περισσότερο, από ποιες χώρες, ξέρετε? Εντάξει, έχουμε πολύ διευρυμένο τουριστικό προϊόν. Έχουμε τόσο από κεντρική Ευρώπη. Γενικότερα έχουμε κεντρική Ευρώπη. Έχουμε Βαλκάνια, τα οποία στηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Χαλκιδική. Τη γνωρίζουν. Έχουν αναπτύξει σχέσεις με την τοπική κοινωνία πολύ εξ αυτών. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει αυτή τη χρονιά. Καθώς επίσης υπάρχει αγορά της Ρωσίας, υπάρχει αγορά της Αγγλίας.
ανάλογα το πόδι, ανάλογα τον τύπο της επιχείρησης, ανάλογα την, τη μονάδα και τις προδιαγραφές της, δουλεύει και με την αντίστοιχη αγορά. Εσείς έχετε και το θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε και το τρίτο πόδι. Πολύ σωστά. Όπου και εκεί αναμένεται να ανοίξει πάλι για επισκέψεις στο Άγιον Όρος. Πολύ σωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα υπάρχουν και εκεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, ναι, τα οποία ναι, θα επιτρέψουν τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται από παντού να επισκεφθούν την Χερσόνησο του Άθο, για προσκυνηματικό τουρισμό, ούτως ώστε να μπορέσει να ανοίξει και αυτό το μετερίζει της τοπικής... Και βέβαια όλοι εμπλέκονται, δηλαδή και τα εμπορικά καταστήματα έχει να κάνει με πόσοι τουρίστες θα έρθουν. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η Χαλκιδική είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι της επιβίωσής της, της οικονομικής, είναι ο τουρισμός, δεν το συζητάμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που αυτή η προσπάθειά σας έχει αποδώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς που ερχόμαστε στη Χαλκιδική, το βλέπουμε, το ζούμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει κόσμο, δηλαδή από Μάιο πηγαίνει, τέλος Μαΐου 2019 και πίσω λέω, έτσι, όχι το 20. Και έχει πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Τσούφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία και όταν θα ανοίξουν οι μετακινήσεις, για να μας πείτε έτσι τα πρώτα ελπιδοφόρα μηνύματα, να ευχηθούμε, να σε ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους, σε όλους τους κλάδους, γιατί πραγματικά όλοι είμαστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνουμε παγκοσμίως. Πολύ σωστά. Και τα φιλιά μας στη Χαλκιδική. Φυσικά, ναι, που θα έρθουμε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά φέτος θα έρθουμε όλοι στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Περιμένουμε. Ευχαριστώ.